Ο Νίκος Πετρουλάκης μαζί μας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση και πολύ γνωστός δημοσιογράφος βεβαίως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Αληθώς. Να είστε καλά. Τι γίνεται τώρα από τη δημοσιογραφία στην Ευρωβουλή? Και μάλιστα από την αθλητική δημοσιογραφία. Α, τι? Από το 1987. Από το 1987? Ναι, επαγγελματικά στην ελευθεροτυπία. Που έκλεισε αργότερα, 27 χρόνια μετά. Παλιά καραβάνα, κύριε Πετρουλάκη. Παλιά. Μετά δημιούργησα αθλητικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, το Μετρόπολης, τη Μέτρο Σπορ, την εφημερίδα που ακόμη υπάρχουν, τον Αρένα FM. Τώρα είμαι στο Focus FM της Θεσσαλονίκης. Είμαι ο επικεφαλής του γραφείου της εφημερίδας Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα και της εφημερίδας Live Sport στη Βόρεια Ελλάδα, της αθλητικής. Και τώρα, μετά από για πρώτη φορά στη ζωή μου, αποφάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί πραγματικά μπούχτισα. Δημοσιογραφία και πολιτική έχουν. Πώς δεν έχουν? Η πιο πολύ, μα αν θέλεις να κάνεις κάτι και αν μπορείς να κάνεις κάτι με μια δυνατή φωνή, μπορείς να βοηθήσεις την πατρίδα σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ δεν ήμουνα για την Ελληνική Βουλή, δεν με ενδιέφερε να μπω σε αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε όλοι, αλλά με ενδιέφερε το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί εκεί πολλές φορές παίρνονται πολύ πιο σημαντικές αποφάσεις για την πατρίδα από ό,τι παίρνονται εδώ μέσα. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να πάει μια δυνατή φωνή. Δεν λέω ότι είμαι εγώ αυτή, αλλά τέλος πάντων να δυναμώσω και με τη δική μου φωνή και τις φωνές που υπάρχουν εκεί, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε πράγματα για την Ελλάδα. Κύριε Πετρουλάκη, γιατί με την Ελληνική Λύση? Γιατί από την πρώτη μέρα που μπήκε στην Βουλή ο κύριος Βελόπουλος, δεν ανήκα φυσικά εγώ στην Ελληνική Λύση, γιατί δεν υπήρχε κόμμα Ελληνική Λύση. Όταν όμως μπήκε στη Βουλή και διαπίστωσα και διάβασα την διακήρυξη του κόμματος και διαπίστωσα ότι στα 5 χρόνια συνεχόμενα κρατάει μια σταθερή στάση, δεν έχει αλλάξει καθόλου και λέει τα πράγματα με το όνομά τους, λέει αλήθειες και λέει αυτό που θέλει ο κόσμος να δει, αυτό που θέλει ο κόσμος να ζήσει σε αυτή την πατρίδα, χωρίς να παρεκκλίνει τις πορείες, ήταν κάτι που με έπεισε για αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε να είμαι στο ψηφοδέλτιο, στο ευρωψηφοδέλτιο της Ελληνικής Λύσης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δώσει το στίγμα, εφόσον φυσικά ο κόσμος μας εμπιστευτεί. Τι μπορεί να φέρει η Ελληνική Λύση στην Ευρωβουλή? Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε σημαντικότατες παραμβάσεις στην Ευρωβουλή, τις οποίες δεν έκαναν δυστυχώς οι ευρωβουλευτές που ήταν μέχρι τώρα. Και επειδή είμαστε στην Κρήτη, από όπου κατάγομαι, και μάλιστα ο προπάπος μου ήταν ένας από αυτούς που έπεσαν το 1917, σκοτώθηκαν στον πόλεμο για τη Μακεδονία. Για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, τους νεότερους που δεν το ξέρουν, ότι στην απελευθέρωση της Μακεδονίας οι πρώτοι που ανέβηκαν επάνω ήταν οι Κρητικοί. Αυτοί βοήθησαν την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Ένας εξ αυτών ήταν ο προπάπος μου. Το 17 πέθανε πάνω. Σκοτώθηκε δηλαδή επάνω. Και εφόσον είμαστε και εδώ, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθαν κονδύλια καθόλου στην Κρήτη? Πάμπολα. Πολλά. Τα εκμεταλλεύτηκε ο κόσμος εδώ? Δηλαδή τα κονδύλια ποιοι τα πήρανε? Διαχρονικά το λέτε? Όχι, λέμε τα τελευταία 4-5 χρόνια. Τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν ήρθαν κονδύλια στην Κρήτη, δυστυχώς. Και εγώ βλέπω, επειδή έρχομαι στην Κρήτη κάθε χρόνο, εκτός της περίοδου του κορονοϊού, βλέπω ότι τόσα χρόνια ακούμε για ένα ΒΟΑΚ το οποίο θα γινόταν και τελικά αυτό έγινε ΒΟΑΣ και Κροταλίας. Δεν υπάρχει ΒΟΑΚ. Δηλαδή κοροϊδεύουν την Κρήτη, κοροϊδεύουν τον κόσμο της Κρήτης, κοροϊδεύουν όλη την κοινωνία. Δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση, μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από την Κρήτη. Εάν ναι, είναι... αλλά το, θα σας πει κανείς το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ορίστε, φτιάχνετε. Εντάξει, μετά από πόσα χρόνια? Πάρα πολλά. Και πόσες φορές το εγκαινιάσανε? Καμιά δεκαριά. Ναι. Δηλαδή να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορούν να έρθουν κονδύλια, μπορεί να έρθει κονδύλιο για τον αθλητικό τουρισμό, για τον ιαματικό τουρισμό, μπορεί να έρθει κονδύλιο για τον αρχαιολογικό τουρισμό. Η Κρήτη είναι ένα από τα μέρη παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά, παγκοσμίως όπως θέλετε, που έχει πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, τους οποίους δυστυχώς δεν εκμεταλλευόμαστε. Και αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, οι Σκαπανείς είναι μέσα ακόμη. Και όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν μπορούμε να αναπτύξουμε. Μπορεί να γίνει μια προσπάθεια για τα αμαία. Ξέρετε πόσα αμαία υπάρχουν στην Ελλάδα? 1 εκατομμύριο άνθρωποι είναι αμαία στην Ελλάδα και κρύβονται, δεν βγαίνουν προς τα έξω, ντρέπονται να βγουν προς τα έξω. Να τους βγάλουμε έξω, να βγάλουμε κονδύλια, να βγάλουμε επιδοτήσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους παίρνουν στις δουλειές. Δεν τους παίρνουν στις δουλειές. Ξέρετε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ελλάδα? Και εδώ, στην Κρήτη και στην υπηρετική Ελλάδα και παντού. Αυτά τα θέματα μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Όπως επίσης μπορούμε να αναπτύξουμε και τα θέματα της πολιτικής απέναντι στους Τούρκους. Γιατί υπάρχει ένα θέμα τώρα προσφάτως με τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κύριο. Εσείς πώς την είδατε, ενώ και το κόμμα σας? Νομίζω ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, γιατί πήγαμε εκεί, να κάνουμε τι? Δεν πήγαμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεν κερδίσαμε τίποτα, ούτε χάσαμε, ούτε κερδίσαμε. Περισσότερο πήγαμε για δημόσιες σχέσεις, δεν καταλάβαμε τι έγινε. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ένα διάβλο ανοιχτό. Να κάνουμε αυτό που λέτε, το δημόσιες σχέσεις. Να κάνουμε PR. Να κερδίσουμε κάτι. Ξέρετε τι μπορούμε να κερδίσουμε, Μέρη, αν μου επιτρέψει τον ελληνικό? Μπορούμε να κερδίσουμε να φύγει ο Τούρκος από την Κύπρο, η οποία είναι Ελλάδα και έχει πατήσει πάνω στην Κύπρο
έχει κατακτήσει την Κύπρο, τη Μισή Κύπρο, παρανόμως βρίσκεται εκεί, η μπότα του Ατήλα είναι στη Μισή Κύπρο και βγαίνει χτες ο Ερντογάν και επαναλαμβάνει για την Κύπρο ότι θα κάνει Βόρεια Κύπρο. Παρουσία αφού του Ελληνικού. Ναι, λέει δύο κράτη. Δύο κράτη. Πού είναι τα δύο, ποια δύο κράτη. Εκεί σκοτώθηκαν άνθρωποι. Κάποιοι λένε τα γεγονότα της Κύπρου. Δεν υπάρχουν γεγονότα της Κύπρου. Υπάρχει πόλεμος στην Κύπρο. Και νεκροί Έλληνες, νεκροί. Κύπροι, Έλληνες, αδερφοί μας, νεκροί. Και Έλληνες και Κύπροι, αδερφοί μας, νεκροί. Όλοι σκοτώθηκαν άνθρωποι. Τους σκότωσαν. Και είναι εκεί ακόμη. Και πάμε και μιλάμε εμείς με τον Τούρκο πρόεδρο. Για ποιο λόγο, τι θα κερδίσουμε. Να σας πω όμως κάτι, να κάνουμε λίγο και τον αντίλογο. Ήταν κακό ότι πήγε εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δημοσίως και στις δηλώσεις του εξέφρασε τη δυσφορία της Ελλάδας για τη μετατροπή της Μονής σε τζαμί στη χώρα. Αυτό το ξέραμε από το 2020. Ναι, το είπε όμως δημόσια, δηλαδή σε κοινές δηλώσεις. Τι κερδίσαμε εμείς, δηλαδή θα είναι επισκέψιμο το μουσείο. Okay, και ναι. Στην Αγία Σοφιά, ξέρετε ότι εγώ έχω πάει 4 φορές. Φυσικά από τη μέρα που έγινε τζαμί δεν έχω ξαναπάει. Ντρέπομαι να πάω. Πραγματικά θα λυπηθώ, θα αρχίσω να κλαίω εκεί μέσα. Και αναγκάζουν τον χριστιανό Ορθόδοξο να ανεβεί στο γυναικονίτη επάνω, να πληρώσει 25 ευρώ για να ανεβεί επάνω στο γυναικονίτη να δει από πάνω την Αγία Σοφιά. Uh-huh. Εγώ πήγα μέσα και είχα πάθει την πλάκα μου. Δηλαδή γι' αυτό πήγα και 4 φορές. Γιατί ήταν κάτι συγκλονιστικό αυτό που έζησα. Να δείτε την Παναγιά να κοιτάει και όπου πηγαίνει να σε κοιτάζει με τα μάτια τη. Να πίστευτο αυτό που υπάρχει εκεί μέσα. Το ατακρύψαν όλα. Λοιπόν, την Αγία Σοφιά την κάναν τζαμί. Την Μονή στη χώρα την κάναν τζαμί. Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε στην Κομωτινή το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής και της Θράκης, το οποίο κάνει μεγάλο παιχνίδι υπέρ των Τούρκων. Και δεν κάνουμε τίποτε. Μια χαρά, περάστε κύριοι, ψευτομουφτίδες μιλάνε, τους πομάκους τους τουρκοποιούν. Τουρκοποιούν τους πομάκους. Αναγκάζουν τους πομάκους, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, αλλά είναι Έλληνες. Τους αναγκάζουν να πηγαίνουν σε τουρκικά σχολεία τα παιδιά τους για να βρουν δουλειές στη Γερμανία σε Τούρκους εμπόρους και Τούρκους εργολάβους. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το τι έχει κάνει η ελληνική πολιτεία διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους. 1000%. Πώς? Δεν μιλάω μόνο για τους σημερινούς. Εγώ μιλάω γενικά ότι η πολιτική μας σε αυτό το τομέα δεν είναι καλή. Είμαστε ιτοπαθείς. Εδώ πρέπει να πάμε διαφορετικά. Έχουμε αποστρατικοποιήσει όλα τα νησιά μας. Στείλαμε στην Ουκρανία πολεμικά οχήματα, στείλαμε στην Ουκρανία αρπιστριοφόρα. Από τα νησιά μας φύγαν όλα. Μας υποσχέθηκαν οι Γερμανοί ότι θα μας στείλουν αντικατάσταση αυτών και δεν έχει πάει τίποτα στα νησιά μας. Αυτό δηλαδή που ήθελε ο Τούρκος, ο οποίος απέναντι είχε 100.000 κόσμο. 100.000 στρατιωτικούς. Και προχτές που ήταν ο πρωθυπουργός μας στην Τουρκία, στη Ρόδο, ξέρετε ότι κάνανε, όπως τα διαβάσατε κι εσείς και το έχουμε προφανώς ενημερώσει για τον κόσμο, κάνανε ασκήσεις οι Τούρκοι. Στη Ρόδο, προκλητικά. Την ίδια ώρα όμως, κύριε Πετρουλάκη, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι απτό, το βλέπουν όλοι. Η χώρα μας δεν ενισχύεται στρατιωτικά, με εξοπλισμούς βεβαίως και είναι και δαπανηρή. Βλέπουμε και μαχητικά αεροσκάφη και πολλά. Αυτό δεν βρίσκει σύμφωνη την ελληνική λύση. Εσείς δεν είστε υπέρ της στρατιωτικής ενίσχυσης της Ελλάδας. Εμείς είμαστε υπέρ της στρατιωτικής ενίσχυσης της Ελλάδας, σαφέστατα. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία, όπως βλέπετε, και οι Τούρκοι θα κερδίσουν από αυτή την όλη ιστορία. Ενώ στην αρχή μας λέγανε ότι δεν θα πάρουν τα αεροπλάνα, τώρα θα τα πάρουν τα αεροπλάνα. Είναι λίγο παζάρι με τους Αμερικάνους. Καμία αντίρρηση. Ναι. Και εμείς περιμένουμε να πάρουμε κάποια και μάλιστα οι κορβέτες, σύμφωνα με δήλωση του κυρίου Δένδια, είναι κορβέτες οι οποίες θα έρθουν μετά από 6, 7, 8 χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Είναι κάποια πράγματα δηλαδή τα οποία θα έπρεπε να είχαν γίνει. Και επαναλαμβάνω, εγώ δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, διαχρονικά. Mm-hmm. Όλα τα τελευταία χρόνια και επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας γίνανε εγκλήματα κατά της χώρας. Λάθη. Οπότε δεν υποτίθεται ότι ήμασταν στα μνημόνια και δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα. Πριν τα μνημόνια, τι κάναμε. Πριν το 20, τι κάναμε. Δεν κάναμε τίποτα. Μα δεν έχει γίνει τίποτα. Πραγματικά σας λέω, δεν έχει γίνει τίποτα. Και τώρα είδα το ρεπορτάζ που παρουσίασε ο συνάδελφος από την. Με τις ντομάτες, το οποίο την Ιεράπετρα, θα σας πω μια πληροφορία η οποία έχει να κάνει με την λαχαναγορά Θεσσαλονίκης. Ξέρετε ότι στη λαχαναγορά Θεσσαλονίκης είναι τεράστια λαχαναγορά και από εκεί τροφοδοτείται όλη η Βόρεια Ελλάδα. Ξέρετε ότι ποιος είναι, από πού έρχονται τα περισσότερα προϊόντα επάνω, από την Κρήτη. Ξέρετε ότι τώρα από τον επόμενο μήνα που σταματάνε τα προϊόντα να έρχονται από την Κρήτη, βογκάνε επάνω. Κλείνει η λαχαναγορά. Uh-huh. Ψιλοκλίνει, δεν κλείνει εντελώς, αλλά ψιλοκλίνει η λαχαναγορά. Δεν έχουν προϊόντα για να δώσουν το καλοκαίρι. Και κάνουν άλλες δουλειές. Ενώ από το χειμώνα και μετά όλα τα προϊόντα της Κρήτης ή πολλά προϊόντα της Κρήτης έρχονται επάνω και διοχετεύονται σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Αυτό τώρα που έγινε με τις ντομάτες, με τα προβλήματα κλπ. Δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα. Mm-hmm. Κύριε Πετρουλάκη, για την ακρίβεια που νομίζω όλοι βλέπουν ότι είναι ένα μείζον θέμα, το δικό σας κόμμα, και τι μάχες μπορεί να δώσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι μπορείτε να κάνετε για την ακρίβεια που είναι τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως. Μπάμπη, θα σου πω το εξής. Εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη και νομίζω το έχουμε διαπιστώσει όλοι ότι τα λεφτά του Έλληνα τελειώνουν στις 15 του μηνός. Από τις 15. Στις 13, μην σας πω. Μπορεί να είπα και πολύ, ναι. Μπορεί να είναι και στις 12.
Λοιπόν, άρα να πούμε ότι ο Έλληνας ψάχνεται με 200 ευρώ να βγάλει τον υπόλοιπο μήνα. Και δεν μπορεί να πάρει τίποτα στα παιδιά του. Τίποτα απολύτως. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και η ακρίβεια συνεχώς εκτοξεύεται. Ένα πολύ σημαντικό το οποίο μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση, και αφού δεν μπορεί να γίνει από εδώ, να γίνει απ' έξω η παρέμβαση, είναι αυτή η μείωση του ΦΠΑ. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, τοποθετήθηκε στη Βουλή, τα είπε στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Μείωση ΦΠΑ. Η μείωση ΦΠΑ θα οδηγήσει υποχρεωτικά και σε μείωση των τιμών αυτή τη στιγμή. Γιατί αν έχετε ένα παιδί μικρό, το οποίο θέλετε να του πάρετε γάλα, να του πάρετε πάνες, να του πάρετε τίποτα άλλο, δεν βγαίνει με τίποτα το 300 το μήνα. Θέλετε πολύ περισσότερα με βάση τη σημερινή κατάσταση. Αυτά όλα πρέπει να μειωθούν. Είναι έγκλημα να πληρώνει ο Έλληνας τόσα λεφτά. Την ίδια ώρα βεβαίως. Έχουμε Υπουργείο αρμόδιο για την ελληνική οικογένεια, δεν Βεβαίως. Έχουμε. Ναι, αλλά δεν βλέπω να κάνει τίποτα. Έχετε δει εσείς να γίνει τίποτα από το Υπουργείο αυτό? Εγώ ούτε μια ανακοίνωση δεν έχω δει. Αν έχετε εσείς δει καμιά ανακοίνωση, να μου την πείτε, να το ξέρω κι εγώ. Δεν έχουμε δει τίποτα να γίνεται για την ελληνική οικογένεια. Υπάρχει κάποια ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας? Το Α21, πώς το λένε, το επίδομα παιδιού. Δεν το δίνουν. Το επίδομα παιδιού δεν φτάνει ούτε για ζήτο, ναι, αυτό που δίνουν. Είναι ένα ξεροκόμματο αυτό που δίνουν. Αν θέλουν να κοροϊδέψουν τον Έλληνα, μπορούν να τον κοροϊδέψουν εύκολα. Πάρτε ένα ξεροκόμματο και μην μιλάτε. Δεν είναι έτσι. Η πραγματικότητα είναι τον Έλληνα πρέπει να τον βοηθήσει και επίσης να βοηθήσει και τον νέο. Αυτή τη στιγμή ο νέος φεύγει από την Ελλάδα, πάει σπουδάζει, πληρώνει ο μπαμπάς του, από τα χωράφια βγάζει τα λεφτά και πληρώνει τον Έλληνα, το γιο του ή την κόρη του για να σπουδάσει. Παίρνει το πτυχίο και δεν ξέρει τι να το κάνει και τους παίρνουν στο εξωτερικό. No. Τους παίρνουν στο εξωτερικό και δουλεύουν και δεν τους έχουμε εμείς εδώ. Δεν τους παίρνουμε εμείς. Είναι εγκληματικό αυτό. Γιατί δεν επιδοτείται κανείς. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έκανες αυτό. Πάρε μια επιδότηση για να ξεκινήσεις κάτι εδώ. Πάρε, κύριε, εσύ που έχεις μια εταιρεία, μια επιδότηση για να πάρεις αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι πτυχιούχος και σπούδασε τόσα χρόνια για να τον δούμε τι μπορεί να κάνει για την πατρίδα. Όχι μόνο να λέμε φύγανε 800.000 κόσμος στο εξωτερικό και δεν κάνουμε τίποτα για να τους επαναφέρουμε πίσω ή δεν κάνουμε τίποτε για να κρατήσουμε αυτούς που είναι εδώ. Πόσους ευρωβουλευτές θα βγάλει η Ελληνική Λύση, γιατί οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν πόσο, 9-10%? Κοιτάξτε, εμείς, όπως έχει πει και ο κύριος Βελόπουλος, δεν ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις κατά πρώτο λόγο. Ρίχνετε μια ματιά, κύριε Βελόπουλο. Πλαγίως μπορεί. Αλλά ξέρετε όμως ότι οι δημοσκοπήσεις πάντα δεν λένε την αλήθεια. Δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές. Αλλά εμείς στη χώρα μας το έχουμε δει αυτό. Χιλιάδες φορές. Ναι. Να πω ότι στις προηγούμενες εκλογές την Ελληνική Λύση δεν τη βάζανε στη Βουλή. Έλεγαν από 2,5 έως 3,5. Δηλαδή μπαίνω, δεν μπαίνω. Ακόμα χώντας. Και πήρε 4,5. Δηλαδή με άνεση πήρε 4,5. Τώρα εμείς να σας πω για να ξέρετε, στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία, Κεντρική, Δυτική, Ανατολική Μακεδονία, η Ελληνική Λύση ήταν δεύτερο κόμμα. Θα το δείτε αυτό στις εκλογές. Θα το δείτε στις εκλογές. Είναι πολύ μεγάλη δυναμική. Εγώ έχω κάνει πολλές περιοδίες και στην Ανατολική Μακεδονία και στην Κεντρική και βλέπω και την αντίδραση του κόσμου. Θέλουν όλοι να δώσουν και ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση διαμαρτυρίας. Μια ψήφο διαμαρτυρίας για αυτά τα οποία υφίσταται ο λαός αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια, με τα τέμπη, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και το οποίο θέμα, να ξέρετε, 57 ψυχές από εκεί επάνω περιμένουν τη δικαίωσή τους ακόμη. Ένα χρόνο και τρεις μήνες, 57 ψυχές περιμένουν δικαίωση. Τρέχει Καριστιανού, τρέχουν όλοι στα δικαστήρια της Ευρώπης για να βρουν άκρη εδώ. Γιατί εδώ τα δικαστήρια κινούνται με ρυθμούς χελώνας και μάλιστα τραυματισμένης χελώνας. Αυτό δεν είναι ένα πεδίο στο οποίο θα έπρεπε να παλέψει λίγο περισσότερο, ας πούμε, η Ελληνική Λύση? Μα, μέσα κοιτάξτε, Βουλή, την Ελληνική Βουλή, όχι πια. Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση. Η απάντηση όμως είναι ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Βελόπουλος, είναι ο πρώτος που μίλησε για ξυλόλιο, ο πρώτος που μίλησε για αυτές τις ουσίες που ήταν μέσα στην εμπορική αμαξοστοιχεία και γελούσαν όλοι από κάτω και τώρα ένα χρόνο μετά όλοι μιλάνε για ξυλόλιο και το λουόλιο. Δηλαδή τις ουσίες αυτές τις οποίες κατήγγειλε ο Βελόπουλος. Και αν δεν ήταν ο Βελόπουλος να φωνάζει ένα χρόνο, θα το είχαν σκεπάσει η μέρη μου, να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Το θέμα αυτό θα είχε κουκουλωθεί 100%, φαίνεται από τη διαδικασία. Τώρα θα το είχαν κουκουλώσει. Μεταξύ μας, ευτυχώς που υπάρχει Καριστιανού και οι υπόλοιποι. Στην Ευρώπη όμως. Εδώ δεν μπορούν να βρουν άκρη. Στα ελληνικά δικαστήρια σας λέω. Και τα 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι Έλληνες που προσπαθούν και με τις υπογραφές τους. Και εγώ υπέγραψα. Φυσικά. Νομίζω όλοι υπογράψαμε. Από τους πρώτους και έπρεπε να υπογράψουμε. Αυτό δεν το βλέπουν. Η Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή της Βουλής αθώωσε τους πάντες. Τελικά ποιος θέλει, παιδιά μου, θέλει το τρένο που ξεκίνησε μόνο του. Κάποιος δεν ήταν υπεύθυνος. Μπορεί, 57. Μπορεί να φταίνουν αυτοί που σκοτώθηκαν, μπορεί να φταίνουν να τους τιμωρήσουμε αυτούς, άμα είναι έτσι. Δηλαδή είναι γελίο αυτό που συμβαίνει. Σε οποιαδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, κάποιοι θα είχαν πάει φυλακή από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, όχι να περιμένουμε 1,5 χρόνο μετά και να λένε εγώ δεν φταίω, άλλος φταίει, φταίει ο Μπάμπης ή η Μέρη, ο Νίκος, ο Πέτρος, ο Ηλίας. Δεν υπάρχουν αυτά. Εσείς που είστε πιο κοντά και τα βλέπετε, έχετε καλύτερη επαφή με τα τέμπη. Συνέχεια, κάθε μέρα. Ωραία. Μα εμείς μιλάμε και με τους
πατεράδες, γιατί χάθηκαν πολλοί από την Θεσσαλονίκη από πάνω. Βέβαια. Πάρα πολλοί. Και φοιτητές, ξέρετε τι είναι αυτό. Εύχομαι ποτέ να μην το ζήσω εγώ και κανένας από τους τηλεθεατές μας, κανένας από τους παριστάμενους εδώ, να χάσει το παιδί σου. Ξέρετε τι είναι αυτό. Και να ψάξεις να βρεις το δίκιο σου μετά από 1,5 χρόνο. Και να κάθεται ο υπουργός και να σου λέει: μη μου μιλάτε εμένα έτσι και οποιοδήποτε άλλο. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό σας λέω: κάποια πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Εμείς μπορούμε να τα διορθώσουμε. Αν δηλαδή ο κόσμος μας δώσει τη στήριξη, εγώ θα φωνάξω με δυνατή φωνή στην Ευρωβουλή. Αυτή είναι η δουλειά μου έτσι κι αλλιώς. Τόσα χρόνια και από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις φωνάζω. Λέω κάποια πράγματα και κριτικάρω πολλά. Άρα λοιπόν μου δώσει τη δυνατότητα ο κόσμος να με ψηφίσει στο ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Λύσης εμένα. Νομίζω θα το κάνω και το υπόσχομαι θα το κάνω αυτό. Εσείς είστε και αυτός που εκπροσωπεί ουσιαστικά την Κρήτη στο ψηφοδέλτιο. Ναι, είμαι ο μοναδικός. Είστε ο μοναδικός. Είμαι ο μοναδικός με καταγωγή από την Κρήτη στο ψηφοδέλτιο. Άνδρας με καταγωγή από την Κρήτη, μοναδικός. Η καταγωγή μου εμένα είναι από τα Χανιά, της οικογένειάς μου, από την Κάινα, από τον Αποκόρονα, όπου θα πάω βέβαια και τις επόμενες μέρες και στο Ρέθυμνο θα πάω και στο πανέμορφο Ηράκλειο, στο οποίο έχω έρθει και πάρα πολλές φορές και έχω και πάρα πολλούς φίλους εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε και ένα ερώτημα από αναγνώστρια. Αναγνώστρια. Okay. Ναι, και ρωτάει, είναι εξάδερφός σας ο άλλος κύριος Πετρουλάκης, ο συγγραφέας. Ναι, είναι λοιπόν, εξάδερφός μου ο Σπύρος ο Πετρουλάκης. Ναι, αν είναι εδώ. Μας λέει κάτι μετά, μετά το σασμό και το ναυάγιο. Ναι, θα σας δώσω είδηση. Δεν το ξέρετε, θα το πω όμως και μπορεί να με τιμωρήσει. Αλλά δεν πειράζει, θα το πω γιατί η παρέα είναι πολύ καλή. Θα σας πω, βασικά ο Σπύρος σήμερα παρουσιάζει το βιβλίο του αυτή την εβδομάδα και αυτός εδώ εντελώς τυχαία. Εγώ το έχω κλείσει ένα μήνα πριν το ταξίδι μου στην Κρήτη και μάλιστα την Τετάρτη, την Πέμπτη, με συγχωρείτε, θα είμαστε στο Ηράκλειο εδώ. Την Παρασκευή θα είμαστε στο Ρέθυμνο και το Σάββατο στα Χανιά. Είναι οι τρεις παρουσιάσεις αυτές. Τώρα ο Σπύρος έχει πάει και στα Μάλια, στις Μοίρες είναι αύριο. Να σας πω λοιπόν ότι ο Σπύρος έχει γράψει την Αυγή, ένα καταπληκτικό βιβλίο καινούριο, πρέπει να το διαβάσουν όλοι. Τελειώνει ο σασμός. Αυτή είναι είδηση σε άλλο επίπεδο πάμε λέστε, τώρα. Αυτή είναι η τελευταία σεζόν δηλαδή. Αυτή είναι η τελευταία σεζόν. Του ζήτησαν να βγάλει αν κατά τη γνώμη του μπορεί να επεκταθεί και λοιπά, είπε παιδιά τελείωσε, φτάνει τόσο. Ναι. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα πάει φυλακή ο Μαθιός, αλλά θα το δούμε στην πορεία αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά, spoiler σας δίνω ότι αμέσως μετά, στη θέση του σασμού θα μπει μια καινούργια, πραγματικά καταπληκτική σειρά που θα λέγεται «Η Παναγιά της Φωτιάς». Μάλιστα. Παναγιά της Φωτιάς. Έτσι θα λέγεται, ναι. Είναι δύο βιβλία μαζί, η Εξομολόγηση και η Παναγιά της Φωτιάς, τα οποία συνδέονται, τα οποία τα έχει γράψει ο Σπύρος και συνδέονται μεταξύ τους αυτά τα βιβλία και διάλεξαν τον τίτλο «Η Παναγιά της Φωτιάς» στον Α. Θα είναι και αυτή η σειρά, αντί του σασμού. Εδώ βγάλαμε ειδήσεις. Μόνο στην Κρήτη σήμερα, κύριε Σιγκρή, μια πολιτική συζήτηση γίνεται πολιτιστική. Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ? Ποδόσφαιρο. Έπαιζες? Ναι. Έπαιζα και 14 χρόνια. Ερασιτεχνικά βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Μετά με έφαγε δημοσιογραφία. Μετά αγάπησα τη δημοσιογραφία και ασχολήθηκα με τη δημοσιογραφία. Ποδόσφαιρο και μάλιστα να πω τη λέξη καψούρης με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπορώ να αφιερώσω και 4 ώρες τη μέρα για να βλέπω ποδόσφαιρο. Τώρα δεν προλαβαίνω. Δεν έχουμε χρόνο. Τώρα δεν έχουμε, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ να είστε καλά.